Τώρα, στα Χανιά και το Ρέθυμνο συνέχισε την προεκλογική του εκστρατεία ο υποψήφιος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Τσιόδρας, τον οποίο έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο δελτίο μας. Καλησπέρα σας, κύριε Τσιόδρα. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς που την αποδεχτήκατε, κύριε Τσιόδρα, τι είναι αυτό το οποίο εισπράξατε από τον κόσμο κατά τη διάρκεια των επαφών και των συναντήσεων που είχατε? Κοιτάξτε, στις συζητήσεις με τον κόσμο συζητάμε και των εσωτερικών εξελίξεων, την πορεία του κυβερνητικού έργου. Συζητάμε συνολικότερα για την Ευρώπη και ποιος είναι αυτός ο χαρακτήρας των ευρωεκλογών, γιατί ακριβώς δηλαδή ψηφίζουμε για την Ευρώπη και πόσο ρόλο παίζει στην καθημερινότητά μας. Αλλά βεβαίως συζητάμε και τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες, που είναι διαφορετικά, όπως καταλαβαίνουμε, σε κάθε πόλη και σε κάθε περιοχή. Όλα αυτά τίθενται στο τραπέζι. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι στις ευρωεκλογές ψηφίζουμε για τους εκπροσώπους μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όμως μεγάλο μέρος της ζήτησης αφορά και την πολιτική επικαιρότητα στην Ελλάδα, μιας και θα εξαχθούν πολιτικά συμπεράσματα, όπως γίνεται κάθε φορά σε μια εκλογική αναμέτρηση, και αυτό θα γίνει και όσον αφορά σε ευρωεκλογές. Έχει ταυτιστεί έτσι και αλλιώς όλη αυτή η διαδρομή μέχρι την Ευρωκάλπη, κυρίως με θέματα εσωτερικής ατζέντας. Ναι, δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Δεν λέω ότι δεν θα έπρεπε να κουβεντιάσουμε την εσωτερική πολιτική ατζέντα, αλλά δεν μπορεί να μονοπολείται από την εσωτερική πολιτική ατζέντα. Άλλωστε, δεν είναι εθνικές εκλογές όπου... Σωστά, δεν εκλέγουμε κυβέρνηση. Όπου κρίνεται ο σχηματισμός κάθε κυβέρνηση. Καλά, έτσι. Δεν έχουμε αυτοπάτη. Προφανώς θα συζητηθούν και τα της εσωτερικής πολιτικής επικαιρότητας και πολιτικά συμπεράσματα θα εξαχθούν από τις ευρωεκλογές. Όμως, ψηφίζουμε προκειμένου να στείλουμε τους εκπροσώπους μας στο Ευρωκοινοβούλιο. Αλλά πιστεύω ότι το μεγαλύτερο μέρος στη δημόσια συζήτηση θα έπρεπε να καταλαμβάνει το τι ακριβώς πρεσβεύει το κάθε κόμμα, ποιες πολιτικές πιστεύει ότι είναι κατάλληλες για την Ευρώπη και προφανώς για τη θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη, και πώς οι εκπρόσωποι μας εκεί θα υπερασπιστούν τα εθνικά συμφέροντα και το τι ακριβώς θα παλέψουμε. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας χώρος συνεργασίας, είναι και ένας χώρος εθνικών ανταγωνισμών και θα πρέπει να προσπαθούμε το καλύτερο για τη χώρα μας, όπως και οι ευρωβουλευτές κάθε χώρας προσπαθούν το καλύτερο για τη δική τους χώρα. Επειδή η επικαιρότητα τρέχει, κύριε Τσιόδρα, η νέα πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας, όπως είναι γνωστό, έκανε το πρώτο της κιόλας ατόπιμα από την ορκομοσία της. Αποκάλεσε τη χώρα Μακεδονία. Οι αντιδράσεις είναι έντονες, όχι μόνο από το Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά και από την Κομισιόν, οπότε θέλω το σχόλιο σας από αυτού. Όπως το είπατε, ήταν μια ενέργεια προκλητική. Είδαμε ότι ο πρόεδρος της Βουλής ανέφερε την χώρα με τη συνταγματική της ονομασία, όμως η συγκεκριμένη τοποθέτηση είναι σαφέστατα ότι παραβιάζει μια συμφωνία την οποία η Νέα Δημοκρατία δεν είχε ψηφίσει. Όπως θυμάστε, όμως υπάρχει μια συνέχεια του κράτους και υπερισχύει των νόμων κάποια συμφωνία η οποία υπάρχει. Και δεν μπορεί να τροποποιηθεί μόνο μερός, όπως επίσης ξέρουμε. Ως εκ τούτου, λοιπόν, είναι σαφέστατα μια παραβίαση, μια παράδεικτη ενέργεια, η οποία στυλιτεύθηκε όχι μόνο από το Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά και από την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο από την πρόεδρο της Κομισιόν, όσο και από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον κύριο Μισελ και την κυρία Φοντερ Λάιεν. Και είναι σαφές ότι η ευρωπαϊκή πορεία της γειτονικής χώρας συνδέεται με την τήρηση αυτών που έχουν συμφωνηθεί. Πώς είδατε, κύριε Τσιόδρα, την παρουσία Ράμα στην Αθήνα, διότι ο Αλβανός Πρωθυπουργός για κάποιους ήρθε να δημιουργήσει πρόβλημα με έναν πολύ ισχυρό συμβολισμό παράλληλα? Το γεγονός ότι επιλέγεται μια τέτοια περίοδο, προκειμένου να γίνει αυτή η συγκέντρωση, συνιστά πράγματι ένα ζήτημα. Το λέω γιατί συγκεντρώσεις αρχηγών, κατών ή πρωθυπουργών ή πολιτικών ηγετών, προκειμένου να μιλήσουν σε κάποιες ομογένειες, τους γίνονται. Γίνονται σε κάθε χώρα και γίνονται από όλους τους πολιτικούς ηγέτες. Επικαλέστηκε και όμως προεκλογικούς λόγους, αλλά η Αλβανία θα έχει προεκλογική περίοδο σε 18 μήνες. Ακριβώς γι' αυτό λέω ότι συνιστά ένα ζήτημα, συνιστά ένα πρόβλημα, γιατί γίνεται σε μια περίοδο ευρωεκλογών, όπου δεν υπάρχουν κάποιες εκλογές εκεί στον ορίζοντα. Άρα νομίζω ότι πράγματι το γεγονός ότι επελέγει να γίνει τώρα σε περίοδο ευρωεκλογών, όπου η Ελλάδα βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο, συνιστά πρόβλημα. Βεβαίως πρέπει να ξέρουμε το εξής,
ότι η εφαρμογή των κανόνων του κράτους δικαίου στην Αλβανία, η προστασία των θεμάτων που αφορούν στην ελληνική εθνική μειονότητα, είναι ένα θέμα το οποίο αφορά την Ελλάδα και την Αλβανία, αλλά είναι και ένα θέμα το οποίο αφορά την σχέση της Αλβανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει η Αλβανία να εφαρμόσει τους κανόνες του κράτους δικαίου, γιατί πρέπει να είναι απολύτως σαφές και έχει γίνει απολύτως σαφές από την ελληνική πλευρά ότι η ευρωπαϊκή της πορεία εξαρτάται επίσης από την εφαρμογή των κανόνων του κράτους δικαίου και από το σεβασμό των δικαιωμάτων των πολιτών και βεβαίως των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Η τοποθέτηση του Φρέντ Μπελέρη στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, στο ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, συνδέεται ακριβώς έτσι με το μήνυμα το οποίο θέλει να στείλει η Ελλάδα προς αυτή την κατεύθυνση. Mm-hmm. Τώρα, σε σχέση με τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν, κύριε Τσιόδρα, υπάρχει έντονη κριτική για τη Νέα Δημοκρατία, κυρίως με αιχμή τη χλιαρή, όπως έχει χαρακτηριστεί από κάποιους, τοποθέτηση του Πρωθυπουργού για την μετατροπή της μονής της χώρας σε τζάμι. Ποια είναι η δική σας θέση? Ο κ. Μητσοτάκης έχει τονίσει ότι θα θέσει το ζήτημα της μετατροπής της μονής της χώρας σε τζαμί στον πρόεδρο Ερντογάν. Από εκεί και πέρα, το να πεις ότι κοιτάξτε, ακυρώνεται επίσκεψη, δεν ξέρω αν θα έλυνε κάποιο πρόβλημα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Νομίζω ότι είναι προτιμότερο και είναι απολύτως σαφές το να πάει ο κ. Μητσοτάκης για να θέσει εκεί στην Τουρκία το ζήτημα που αφορά στη μετατροπή της μονής της χώρας σε τζαμί. Νομίζω ότι δεν έχουμε κάποια αυταπάτη ότι, ξέρετε, η πολιτική της Τουρκίας θα αλλάξει από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν είμαστε αφελείς ότι αυτό μπορεί να συμβεί. Από εκεί και πέρα, το να έχεις κάποια βήματα όπως το να μην έχεις παραβιάσει και παραβάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου, όπως τους τελευταίους μήνες έχουν μειωθεί στο ελάχιστο, ή να μην έχεις μεταναστευτικές ροές από την Τουρκία προς την Ελλάδα, όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια, και οι οποίες επίσης έχουν μειωθεί κατά πολύ, νομίζω ότι αυτά είναι κάποια θετικά βήματα, χωρίς να έχουμε αυταπάτη, όπως είπα πριν, ότι η Τουρκία από τη μια μέρα στην άλλη θα αλλάξει η πολιτική. Επ' αυτού, επειδή το υπογραμμούσατε δύο φορές, είπατε ότι δεν καλλιεργούμε αυταπάτες, και αλήθεια είναι ότι ο Τούρκος πρόεδρος δεν δείχνει ιδιαίτερα διατεθειμένος έτσι να συζητήσει πάνω ίσως σε μια θετική ατζέντα. Δεν ξέρω αν τον θέτω με το σωστό τρόπο. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, εμείς ξεκαθαρίζουμε ότι δεν συζητάμε θέματα κυριαρχίας και εκείνος από την πλευρά του λέει ότι δεν μπορούν θέματα κυριαρχίας να εμποδίσουν το διάλογο. Ζητάει και μια λύση πακέτο για τα ελληνοτουρκικά και ενώ δεν κάνει βήμα πίσω σε σχέση με τις διεκδικήσεις τους. Ούτε και εμείς κάνουμε βήμα πίσω σε σχέση με τις δικές μας θέσεις. Έτσι, όσο αφορά ζητήματα κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων, δεν πρόκειται να συζητήσουμε έτσι τέτοια ζητήματα. Από εκεί και πέρα, το γεγονός ότι έχουμε διαφορετική προσέγγιση σε αυτά τα ζητήματα δεν σημαίνει κατά τη γνώμη μου ότι δεν θα πρέπει να συζητάμε ή το να μην υπάρχουν διεύλοι επικοινωνία. Σας ανέφερα πριν δύο τομείς, όπου τους τελευταίους μήνες, τον τελευταίο χρόνο, έχουμε θετικά βήματα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλα ζητήματα θετικής ατζέντας, όπως παραδείγματος χάρη οικονομική συνεργασία. Το γεγονός ότι αντί να έρχονται μετανάστες πια από την Τουρκία προς την Ελλάδα, έρχονται τουρίστες, είναι κάτι θετικό. Επίσης, συνεργασία ζητήματα πολιτικής προστασίας είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι αναγκαίο, μιας και έχουμε δύο χώρες οι οποίες αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα, έτσι που έχουν να κάνουν με την κλιματική κρίση. Τα έχουν αντιμετωπίσει και στην Τουρκία, τα έχουν αντιμετωπίσει και στην Ελλάδα και είναι σημαντικό να υπάρχει συνεργασία σε αυτό το επίπεδο. Από εκεί και πέρα, όπως είπα και πριν, δεν έχουμε αυταπάτη, η Τουρκία θα αλλάξει πολιτική μια μέρα στην άλλη, αλλά ούτε και εμείς πρόκειται να αλλάξουμε έτσι τις πάγιες θέσεις τις οποίες υποστηρίζουμε εδώ και πολλά χρόνια. Σε ποια σημεία θεωρείτε, κύριε Τσιόδρα, ότι υπάσχει η Ευρώπη? Σε ποια σημεία? Ναι, θεωρείτε ότι υπάρχει η Ευρώπη. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει κοινή αμυντική και εξωτερική πολιτική. Είναι πολλά τα σημεία. Καταρχάς, όπως είπατε, δεν έχουμε κάποια ενιαία αμυντική πολιτική, δεν έχουμε ενιαία εξωτερική πολιτική. Ακόμα και σε ζητήματα που αφορούν στη γειτονιά μας, όπως παράδειγμα τους χάρη στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δυσκολεύτηκε πάρα πολύ ακόμα και να καταλήξει και σε ένα κείμενο κοινών συμπερασμάτων. Βλέπουμε κάθε χώρα να ακολουθεί τη δική της πολιτική ανάλογα με τα συμφέροντά της για να μην υπάρχει μία ενιαία γραμμή. Το να θεωρούνται, παραδείγματος χάρη, τα σύνορα των χωρών που βρίσκονται στην εξωτερική περίμετρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ευρωπαϊκά σύνορα, όπως θα έπρεπε να συμβαίνει σε μια Ευρώπη η οποία
θα κινείται σε μια κατεύθυνση πολιτικής ενοποίησης. Επίσης, τις κοινές προκλήσεις που αφορούν στην άμυνα της Ευρώπης. Έχουμε επαφεθεί μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην Αμερικανική Αμυντική Ομπρέλα. Έχουμε γίνει καταναλωτές ασφάλειας και δεν έχουμε έναν κοινό βηματισμό. Γίνονται κάποια βήματα το τελευταίο διάστημα, κυρίως σε επίπεδο να δούμε μια συνεργασία μεταξύ της αμυντικής βιομηχανίας της Ευρώπης, για να μην ψωνίζουμε μόνο εκτός Ευρώπης και κυρίως από τους Αμερικανούς. Επίσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει προτείνει τη δημιουργία ευρωομολόγου, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν αμυντικές ανάγκες της Ευρώπης. Ένας τομέας είναι αυτό εξωτερικής πολιτικής και άμυνας. Βλέπουμε ότι τεχνολογικά η Ευρώπη καθυστερεί σε σχέση με τις ΗΠΑ και με την Κίνα, και στο επίπεδο της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και στην προηγούμενη επανάσταση του Ιντερνετ, θα δούμε ότι οι μεγαλύτερες εταιρείες είναι είτε αμερικάνικες είτε κινέζικες, δυστυχώς, και όχι ευρωπαϊκές, όπως θα έπρεπε να συμβαίνει σε μια ένωση η οποία έχει τη δυνατότητα να πρωταγωνιστεί και στον τεχνολογικό τομέα. Επίσης, στο επίπεδο της σύγκλησης μεταξύ των κοινωνιών και των οικονομιών της Ευρώπης, παρακολουθούμε να γίνεται με πολύ πολύ αργούς ρυθμούς, απαιτούνται πολύ περισσότερα κονδύλια, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει προτείνει μετά την ολοκλήρωση του πλαισίου ανάκαμψης που έχουμε, του Ταμείου Ανάκαμψης, θα πρέπει να υπάρξει ένα καινούριο ταμείο. Η Ελλάδα πήρε 36 δισεκατομμύρια σε αυτό, το οποίο όντως μπορούν να γίνουν αρκετά πράγματα και γίνονται. Χρειάζονται όμως και καινούργιοι πόροι, και νομίζω ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να κινηθούμε προκειμένου να υπάρχει μία σύγκληση μεταξύ των οικονομιών, να μην βλέπουμε αυτές τις ενισομέρειες που υπάρχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης, άλλα ζητήματα που αφορούν στη μετανάστευση, στο δημογραφικό, σχέση με την Ευρώπη, είναι πολλές προκλήσεις και πρέπει να τεθούν επιτάπτως, να τις κουβεντιάσουμε και ενώψη ευρωεκλογών, αλλά βέβαια και στη συνέχεια μετά τις ευρωεκλογές, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όλα αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να απασχολήσουν και θα απασχολήσουν. Για εσάς τώρα, κύριε Τσιόδρα, το διακύβευμα των εκλογών για την Ευρωβουλή, το είπατε και νωρίτερα, είναι η χώρα μας να έχει μεταξύ άλλων και μία πορεία πολιτική σταθερότητα. Ο Πρωθυπουργός έχει θέσει τον πήχη για τη Νέα Δημοκρατία. Θέλω να μου πείτε αν είναι εφικτός και ρεαλιστικός ο στόχος που έχει θέσει. Μιλάω για το 33%, το ποσοστό δηλαδή των ευρωεκλογών του 2019. Ναι, θεωρώ ότι είναι απολύτως ρεαλιστικό. Ξέρετε ότι στις ευρωεκλογές υπάρχει μια διαφορετική τοποθέτηση, έτσι, σε σχέση με την ψήφο. Το λέω γιατί παραδείγματος χάρη, το 2019 η Νέα Δημοκρατία είχε πάρει 33% στις ευρωεκλογές και ένα μήνα και κάτι μετά, όταν είχαν γίνει οι εθνικές εκλογές, είχε πάρει 39,5%. Προφανώς οι πολίτες δεν άλλαξαν γνώμη για τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε ένα μήνα. Απλώς θεώρησαν ότι θα μπορούσαν να ψηφίσουν διαφορετικά στη μία ή στην άλλη περίπτωση. Ο στόχος λοιπόν το να έχει η Νέα Δημοκρατία το ποστό των προηγούμενων ευρωεκλογών θεωρώ ότι είναι απολύτως ρεαλιστικός, έτσι ώστε να πράγματι να εμπεδοθεί ένα κλίμα πολιτικής σταθερότητας, το οποίο έχουμε από το 2019 μέχρι σήμερα και νομίζω ότι θα πρέπει να το διατηρήσουμε. Και βεβαίως, επειδή στις ευρωεκλογές στέλνουμε τους εκπροσώπους μας στην Ευρωβουλή, οι πολίτες θα πρέπει να δούνε ποιοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα τους εκπροσωπήσουν και αν εκεί θα αγωνιστούν για τα εθνικά συμφέροντα και προκειμένου να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα για την πατρίδα μας και για τους πολίτες της. Και κλείνοντας, θα σας ρωτήσω για τον προσωπικό σας στόχο, για την προσωπική σας στόχευση. Κοιτάξτε, εγώ αυτό το οποίο κάνω είναι να λέω στους πολίτες, πέρα από τη γενική πολιτική συζήτηση για τη δική μου υποψηφιότητα, το τι έχω σπουδάσει, πού έχω εργαστεί, γιατί έχω εργαστεί 27 χρόνια ως δημοσιογράφος και σε αρκετά μέσα. Έχω σπουδάσει πολιτικές επιστήμες στην Αθήνα, διεθνείς σχέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχω γράψει 2 βιβλία για την Ευρώπη και η θητεία μου δίπλα στον Πρωθυπουργό τα τελευταία 5 χρόνια ως διευθυντής του γραφείου τύπου μου έχει δώσει την εμπειρία σχετικά με το πώς κινούνται τα ευρωπαϊκά πράγματα, το πώς γίνονται οι διαπραγματεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα ευρωπαϊκά όργανα. Νομίζω ότι έχω την εμπειρία και τη γνώση προκειμένου να εκπροσωπήσω τους συμπολίτες μου στην Ευρωβουλή και γι' αυτό ακριβώς ζητάω και την ψήφο και τη στήριξη τους. Κύριε Τσιόδρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη και καλή επιτυχία.